Πόσο κάνει, άνθρωπέ μου, μου είχε βγάλει την ψυχή. You know I said it. Καλησπέρα αγαπημένη παρέα, χαίρομαι πάρα πολύ που για μία ακόμη φορά είμαστε εδώ. Απόγευμα Παρασκευής και ένα πολύ όμορφο θέμα σήμερα, πιστεύω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είμαι ο Ζήσης, για όποιον δεν με έχετε ξαναδεί και με βλέπετε για πρώτη φορά, να σας καλωσορίσω καταρχάς και να σας πω ότι είμαι ο Ζήσης, ασχολούμαι επαγγελματικά με τις πωλήσεις τα τελευταία 20 χρόνια και μου αρέσει πάρα πολύ να μεταφέρω την εμπειρία μου σε ανθρώπους που είτε είναι στο ξεκίνημά τους, είτε ψάχνουν για λύσεις σε διάφορα πράγματα που μπορώ να τους μεταφέρω μέσα από την εμπειρία μου. Θέλω να καλωσορίσω όλη την παρέα που βλέπω σιγά σιγά και μπαίνει μέσα μαζί μας. Πιστεύω λοιπόν προσωπικά ότι ο χώρος των πωλήσεων είναι ένας χώρος ο οποίος δεν έχει οροφή, μπορεί να κάποιος να έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και αξίζει πάρα πολύ τον κόπο και τον χρόνο να αφιερώσει κάποιος τον πολύτιμο του έτσι εαυτό και να δώσει τον καλύτερο του εαυτό για να μπορέσει να φέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Backstage βλέπετε το φίλο και συνεργάτη Βαγγέλη, ο οποίος ήταν εδώ πέρα έτσι για να ελέγχει τα πράγματα, μήπως χρειαστούμε κάτι. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Πριν από λίγο καιρό ήμουνα σε μια ακαδημία, σαν εισηγητής, και ήταν μια από τις βασικότερες ερωτήσεις που μου τέθηκε στην ακαδημία όταν μιλήσαμε για το κομμάτι των πωλήσεων. Και είμαι σίγουρος ότι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, γιατί το μεγαλύτερο άγχος όλων όσων ασχολούνται με την πώληση είναι τι θα συμβεί αν ο πελάτης βρει ακριβό το προϊόν μας, έτσι, ή την υπηρεσία μας. Και για να μην ξεχνιόμαστε και για να γνωριζόμαστε καλύτερα, θα ήθελα λοιπόν να μου γράψετε hashtag 1 όσοι είστε live αυτή τη στιγμή. Έχω και μια έκπληξη για εσάς εδώ, θα κάνουμε μια πολύ ωραία κλήρωση. Hashtag 2 όσοι βλέπετε βιντεοσκοπημένα αυτό το live, για να μπορέσω να σας καλωσορίσω. Και hashtag 1, επίσης όποιος παρακολουθεί για πρώτη φορά ένα τέτοιο live, έτσι. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να μπούμε στο θέμα, θέλω να κάνω έτσι να πω έτσι κάποια πράγματα που έχουμε πει κάποιες φορές στο παρελθόν, γιατί εδώ και 2 χρόνια έτσι και αλλιώς κάνω live για τις πωλήσεις. 5 βασικά πράγματα που είναι καλό να τα θυμόμαστε όταν μιλάμε για το κομμάτι των πωλήσεων. Λοιπόν, νούμερο 1. Το βάζω νούμερο 1 γιατί πραγματικά για μένα είναι νούμερο 1. Πιστεύω ότι μας βοηθάει πάρα πολύ όλους εμάς που ασχολούμαστε στο κομμάτι των πωλήσεων να σκεφτόμαστε σαν πελάτες. Εμένα προσωπικά αυτό με βοηθάει πάρα πολύ και κάθε τι που προσαρμόζω στη στρατηγική μου και προσπαθώ να κάνω, αναρωτιέμαι πρώτα απ' όλα αν εμένα σαν πελάτη κάποιος μου φερόταν έτσι, αν θα μου άρεσε. Είναι το προσωπικό κριτήριο πάντα το κορυφαίο? Όχι. Αλλά σίγουρα παίζει ρόλο όταν αυτό το οποίο θέλεις να κάνεις για να επικοινωνήσεις το προϊόν σου και τη στρατηγική σου αρέσει και σε εσένα πάρα πολύ. Νούμερο 2. Είναι σημαντικό όχι να πουλήσουμε ή να πάμε το σκεπτικό της πώλησης, αλλά να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον ενός πελάτη. Ίσως το να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον να είναι πιο σημαντικό από το να πουλήσουμε. Γιατί πάντα το ενδιαφέρον προηγείται της πώλησης. Κανένας πελάτης δεν μπαίνει μέσα σε ένα κατάστημα με το χέρι στην τσέπη, έτσι, κρατώντας τα χρήματά του, συσσαγωγικά. Το ενδιαφέρον είναι αυτό το οποίο οδηγεί κάποιον να έρθει κοντά μας και να πάρει πληροφορίες το προϊόν. Νούμερο 3. Αν θέλετε να είσαστε πολύ δυνατοί στις πωλήσεις, θα πρέπει να το θυμάστε αυτό πάρα πολύ καλά. Μιλάω και στην κάμερα τώρα, γιατί έχω και μια κάμερα απέναντί μου. Λοιπόν, θα πρέπει, παιδιά, να συνδυάσετε αυτό που θέλετε να προσφέρετε με τη λύση ενός προβλήματος. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ δυνατές πωλήσεις είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κατανοούν τις ανάγκες του ανθρώπου που έχουν απέναντί τους και του προσφέρουν μια λύση. Γι' αυτό λέμε ότι είναι σημαντικό όταν ασχολείστε με πωλήσεις, όχι να μιλάτε πολύ, αλλά να ακούτε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Συνεχίζω. Νούμερο 4, για το πρώτο τελευταίο, να θυμάστε, αυτό το κάναμε στο τελευταίο live, αν δεν το είδατε δείτε το, για να μην ψάχνετε στο Facebook, πάτε στο blog μου και διαβάστε το πρώτο τελευταίο άρθρο μου. Ο πελάτης αγοράζει με συναίσθημα και τεκμηριώνει την αγορά του με τη λογική. Πάρα πολύ μεγάλο και φιλοσοφημένο μυστικό. Ψάξτε το, διαβάστε, γι' αυτό θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Και 5, που επίσης για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το εξής. Όταν μιλάμε σε έναν άνθρωπο που θέλουμε να του δώσουμε αυτό το οποίο προσφέρουμε, να του πουλήσουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό η γλώσσα στην οποία του μιλάμε να έχει από πίσω το εξής χαρακτήρα. Και εγώ τι έχω να κερδίσω.
όχι εγώ που πουλάω, εκείνος που αγοράζει. Δηλαδή θα πρέπει πάντα να μιλάμε μια γλώσσα η οποία να μην είναι ξύλινη, να μην είναι μόνο στεγνά χαρακτηριστικά, να δίνει αξία στον άνθρωπο που θέλει να αγοράσει το προϊόν πριν το αγοράσει αν γίνεται. Έτσι. Κάνουμε τη διαδικασία της πώλησης και φτάνουμε κάποια στιγμή στην ερώτηση πόσο στοιχίζει. Μας ρωτάει ο πελάτης αυτό που του δείχνουμε, πόσο στοιχίζει. Εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε το εξής. Να μην απαντήσουμε, παιδιά. Θα σας πω γιατί δεν πρέπει να απαντήσουμε. Γιατί αν απαντήσουμε, το πιο πιθανό σενάριο είναι ο πελάτης να μας πει ότι είναι ακριβό. Και θα μας πει ότι είναι ακριβό ο πελάτης γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς ζητά. Άρα, μπαίνουμε στη διαδικασία να του πούμε την τιμή για ένα προϊόν το οποίο ίσως το έχει δει, αλλά δεν ξέρει πολύ καλά τι συμβαίνει. Σίγουρα εμείς δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς ψάχνει και λέγοντας του μία τιμή δεν μπορούμε με τίποτα να δικαιολογήσουμε την τιμή του προϊόντος. Έτσι. Άρα, εάν μας πει είναι ακριβό, εμείς θα μπούμε στη διαδικασία άμυνας. Δηλαδή να πούμε ότι ξέρεις, ναι, δεν είναι και τόσο ακριβό, είναι κορυφαία η εταιρεία, είναι το προϊόν τέλειο, αξίζει τα λεφτά του και όλο αυτό το κομμάτι. Οπότε κατευθείαν ο πελάτης μας βάζει κατευθείαν στο μυαλό του σαν ένα κλασικό μπλα μπλα πολιτή που κουράζει και μιλάει και τι άλλο θα λέγει αυτός, ότι έχει το καλύτερο προϊόν και ότι είναι το καλύτερο από όλους τους υπόλοιπους κτλ. Εντάξει. Βέβαια υπάρχει και κάτι άλλο που είναι καταστροφικό, το οποίο μου συνέβη πριν 2 μέρες και θα σας πω έτσι πάρα πολύ σύντομα. Μπήκα σε ένα κατάστημα γιατί έψαχνα ένα τηλεκοντρόλ από αυτό που συνδυάζεται σε όλες τις τηλεοράσεις και τους αποκωδικοποιητές. Λοιπόν, ρωτάω τον πολιτή, λέω, έχετε τηλεκοντρόλ που συνδυάζονται με όλες τις τηλεοράσεις? Μου λέει, έχω, μου λέει, ένα μόνο, αλλά μου λέει, είναι πολύ ακριβό. Του κοιτάω, λέω, μέσα μου, okay. Μου λέει, είστε σίγουρος ότι θέλετε? Λέω, ναι, να το δούμε. Προχωρώντας να πάμε να μου δείξει το προϊόν, μου λέει, ναι, αλλά είναι πολύ ακριβό. Το ξανακοιτάω. Τέλος πάντων, πάμε στο προϊόν. Μου το δείχνει, μου λέει ότι είναι το καλύτερο, ότι συνδυάζεται με τα πάντα, ότι έχει πολύ μεγάλη εμβέλεια, μπλα 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 και όλα αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Λέω, πόσο κάνει? Μου λέει, είναι ακριβό, ρε παιδί μου. Πόσο κάνει, άνθρωπέ μου? Μου είχε βγάλει την ψυχή. Μου λέει, κάνει 19 ευρώ. Εντάξει, λέω, τι να κάνω, θα το πάρω, δεν έχω άλλη επιλογή. Και το πήρα. Αλλά προσέξτε πώς με προκατέβαλε ότι είναι ακριβό το προϊόν του, έτσι, χωρίς να του πω εγώ ότι είναι ακριβό, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το ακριβώς αντίθετο, βέβαια. Τώρα, τι γίνεται όταν κάποιος από εσάς έχει βρεθεί στη φάση αυτή, δηλαδή ποια φάση, μιλάει για ένα προϊόν, θέλει να το πουλήσει και ο πελάτης του λέει είναι ακριβό. Τι συμβαίνει, πώς αντιδράτε σε αυτό? Θα σας πω λοιπόν πώς πρέπει να αντιδράσουμε. Καταρχάς, υπάρχει κάποιος που να του έχει συμβεί αυτό, δηλαδή να έχει βρεθεί μπροστά σε ένα πελάτη και ο πελάτης να του δείχνει κάτι και ο πελάτης να του λέει είναι ακριβό. Hashtag το ζω, όποιος το έχει ζήσει. Και να σας πω τι πρέπει να γίνει. Καταρχάς, όταν κάποιος σας ρωτήσει την τιμή για αυτό το οποίο του εξηγείται εκείνη την ώρα, επειδή μάλλον έχει άγχος με την τιμή, γιατί του αρέσει πολύ, ίσως, αλλά εσείς δεν έχετε προλάβει να ολοκληρώσετε ή δεν έχετε καταλάβει τι ακριβώς θέλει, θα σας πω το εξής. Θα πρέπει να πάρει ο πελάτης την τιμή, αυτό βάλτε το έτσι, τυπώστε το στο μυαλό σας, θα πρέπει ο πελάτης να γνωρίζει την τιμή μόνο εφόσον εσείς έχετε καταλάβει τι ζητάει ο πελάτης. Άρα λοιπόν, αν ένας πελάτης την ώρα που μιλάτε και εξηγείτε για ένα προϊόν και οτιδήποτε σας λέει είναι ακριβό, σημαίνει ότι δεν έχετε προλάβει να καταλάβετε τι θέλει. Αν σας πει πόσο στοιχίζει, τι νόημα που μιλάτε. Ακούστε τι θα κάνετε. Θα το ρωτήσετε γιατί ακριβώς ενδιαφέρεστε. Πόσο στοιχίζει, γιατί ακριβώς ενδιαφέρεστε. Να σας εξηγήσει. Τι ακριβώς θέλετε. Έτσι. Άρα, δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται να μην βιάζεστε να πείτε την τιμή σε κάποιον που δεν μπορεί να την αξιολογήσει γιατί δεν έχει την πληροφορία για αυτό το οποίο του μιλάτε. Εντάξει. Αν είναι επίμονος, γιατί πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι, ίσως και εγώ να έχω υπάρξει τέτοιος πελάτης, έτσι, γι' αυτό σας είπα ότι μου αρέσει πάρα πολύ να σκέφτομαι σαν πελάτης, γιατί μπορώ και δικαιολογώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που συνδιαλέγομαι καθημερινά και μιλώ για τη δουλειά. Αν λοιπόν επιμένει και σου ξαναλέει,
Μα πείτε μου την τιμή σας παρακαλώ, γιατί αν είναι ακριβό δεν θα το αγοράσω, οπότε δεν με σας κουράζω. Μπορεί να είναι κάποιος ευγενικός να σας πει κάτι τέτοιο. Έτσι. Λοιπόν, τότε αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να του δώσετε το μέγεθος της τιμής. Δηλαδή να του πείτε ότι στοιχίζει περίπου από τόσο μέχρι τόσο. Όσοι από εσάς είστε συνεργάτες μας και καταλαβαίνετε αυτό που θα πω, θα καταλάβετε, μπορείτε να του δώσετε την τιμή συνεργάτη και την τιμή Γιαννικής ή την τιμή Club. Να έχετε δηλαδή ένα εύρος τιμών, ώστε να μπορείτε να κινηθείτε χωρίς να του πείτε «μπουμ, η τιμή είναι αυτή» και να δίνετε μία και μόνο τιμή, έτσι. Και επειδή δεν έχετε περιθώριο να εξηγήσετε τι χρειάζεται για να γίνει κάποιος συνεργάτης, στον κωδικό του κτλ., εξηγείτε το προϊόν και τη χρήση σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη, του δίνετε ένα εύρος τιμών και να πείτε ότι κάνουν κάποιο στοιχίζει τόσο, αλλά μπορείτε να το πάρετε και τόσο. Αυτό όμως θα το πούμε στη συνέχεια, αν σας ενδιαφέρει. Εντάξει. Άρα, όταν σας ζητήσει κάποιος την τιμή, ενώ δεν έχετε ολοκληρώσει για ένα προϊόν, ρωτήστε τι ακριβώς είναι αυτό που σας ενδιαφέρει, για να μπορέσετε να καταλάβετε τι είναι αυτό που τον ενδιαφέρει. Και όταν του πείτε, αυτό είναι μια λεπτομέρεια σημαντική, όταν του πείτε ότι το προϊόν στοιχίζει από τόσο έως τόσο, του δώστε το φάσμα, δηλαδή τις τιμές που μπορείτε να ελέγξετε, να παίξετε εισαγωγικά, να κινηθείτε, τότε έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, δίνοντάς του το φάσμα της τιμής, να ακολουθήσει μία ερώτηση. Παράδειγμα, έχω σημειώσει και εδώ κάποια παραδείγματα, γιατί πολλές φορές σας χαιρετώ με τα σχόλια και χάνετε οι σκέψεις μου. Λοιπόν, παράδειγμα, αυτό το προϊόν στοιχίζει από χ έως ψ χρήματα, κάνει αυτές τις λειτουργίες, πώς σας ακούγεται, εντάξει, μην πείτε απλά στοιχίζει τόσο, τελεία, ή στοιχίζει από τόσο έως τόσο, ή μπορεί να το έχουμε από τόσο μέχρι τόσο και τελεία. Πείτε και κάτι ακόμη το οποίο να τελειώνει σε ερώτηση για να συνεχίσετε το διάλογο στον οποίο βρισκόσασταν πριν σας ρωτήσει για την τιμή. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τώρα γενικότερα όταν ένας πελάτης μιλά και λέει ότι είναι ένα προϊόν ακριβό, γιατί το κάνει. Και εδώ θέλω πραγματικά τη δική σας συμμετοχή. Εσείς οι ίδιοι, ας σκεφτούμε τώρα όλοι μας σαν πελάτες. Εσείς οι ίδιοι έχετε πει ποτέ όταν πάτε να αγοράσετε κάτι ότι είναι ακριβό? Στον άνθρωπο που, στο μαγαζί που μπαίνετε ή σε όποιον πουλάει κάτι, αυτό που σας ενδιαφέρει? Είναι σίγουρο ότι το έχετε πει, έτσι. Λοιπόν, ακούστε. Τυπώστε το και αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο πελάτης δεν έχει καμία άλλη άμυνα. Η μοναδική άμυνα ενός πελάτη είναι να πει ότι το προϊόν είναι ακριβό. Δεν μπορεί ο πελάτης να ασκήσει με κανέναν άλλο τρόπο συσσαγωγικά πίεση, όσο και να του αρέσει ένα προϊόν, ακόμα και η τιμή να μην είναι ακριβή, θα το πει για να δει αν μπορεί να κερδίσει μια καλύτερη τιμή. Κοινώς είναι κομμάτι, είναι μέρος του παιχνιδιού, είναι κομμάτι του παζαριού, να το πω έτσι. Είναι κομμάτι μιας νοοτροπίας μέσα στην οποία λειτουργούμε πολλές φορές, πιστεύοντας ότι μπορεί να αλλάξει αυτό. Και δείτε το κι εσείς, παιδιά μου, λέει η Ρο, ναι, βέβαια. Ναι, και εγώ το έχω κάνει, έτσι. Μπορεί κάποιες φορές να πω, ακριβό. Όμως, κοιτάξτε, θέλω να καταλάβετε κάτι για να μην φοβάστε όταν το ακούτε το συγκεκριμένο κομμάτι. Το βασικότερο είναι να καταλάβουμε ότι μπορεί να είναι ένα τέχνασμα, μπορεί να είναι και πραγματικότητα φυσικά, αλλά μπορεί να είναι και ένας τρόπος πίεσης για μια καλύτερη τιμή. Επίσης, μπορεί ο πελάτης να διακρίνει το δικό μας ενθουσιασμό να πουλήσουμε ή να διακρίνει τη δική μας ανάγκη να κάνουμε την πώληση. Και να καταλαβαίνει ότι έχεις άγχος και θες να το πουλήσεις έτσι και αλλιώς, οπότε θα φτάσεις μέχρι εκεί που σε παίρνει, όσο χαμηλά γίνεται στην τιμή. Ακόμη και χωρίς κέρδος, μόνο και μόνο για να το πουλήσεις, για τους χύψη δικούς σου λόγους. Εντάξει, άρα, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπούμε λίγο πιο βαθιά και να δούμε την ψυχολογία του ανθρώπου που μας το λέει, μπορούσα να σας πω ότι ουσιαστικά λέγοντας κάποιος σε εμάς ότι είναι ακριβό αυτό το προϊόν, ουσιαστικά τι κάνει, μας δοκιμάζει σε δύο πράγματα. Το πρώτο, και πιστεύω ότι είναι σίγουρα το πρώτο αυτό, είναι την πίστη μας στο προϊόν. Δηλαδή, αν πιστεύεις το προϊόν το οποίο πουλάς και αν πιστεύεις ότι όντως αξίζει την τιμή του, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπορείς να το υποστηρίξεις, αφού έχεις φυσικά μιλήσει, έχεις καταλάβει τις ανάγκες και τι ψάχνει, και τότε είναι και ακόμα πιο εύκολο να το υποστηρίξεις. Παράδειγμα, δείτε όλες τις μεγάλες εταιρείες που πουλάνε επώνυμα, ρούχα, τσάντες, παπούτσια, λάπτοπ. Τις μεγάλες εταιρείες όμως, έτσι, τις πολύ μεγάλες εταιρείες. Όπου και να πας να πάρεις ένα προϊόν, έχει την ίδια τιμή. Οι διαφορές είναι ελάχιστες. Γιατί?
γιατί δεν ρίχνουμε τίποτα την ποιότητα σε σχέση με την τιμή. Δηλαδή δεν θα πουλήσουν κάτι φτηνότερο για να έχουν περισσότερη ζήτηση, αλλά μια χαμηλότερη ποιότητα, η οποία σε βάθος χρόνου θα τους γυρίσει boomerang. Θα προτιμήσουν να πουλήσουν όσο αξίζει το προϊόν, διότι με αυτόν τον τρόπο ξέρουν αυτό που έλεγε ο Φερεγκάμο για τις κυρίες που ξέρετε ποιος είναι ο Φερεγκάμο, ένας σχεδιαστής παπουτσιών, ο οποίος έλεγε το εξής. Έλεγε ότι ο πελάτης θυμάται την ποιότητα πολύ καιρό αφού το έχει ξεχάσει την τιμή. Εντάξει, άρα όταν εγώ πιστεύω ότι ένα προϊόν είναι κορυφαίο, είναι δεδομένο ότι με τον τρόπο μου, χωρίς να προσβάλλω τον πελάτη και αυτό που αισθάνεται εκείνη την ώρα και μου λέει, μπορώ να του δώσω το μήνυμα ότι υπάρχει αυτό το προϊόν, αυτή είναι η τιμή του, όμως δεν υπάρχει δυνατότητα για καλύτερη τιμή. Το δεύτερο κομμάτι, στο οποίο μας δοκιμάζει ο πελάτης, λέγοντας αυτό το είναι ακριβό, έχει να κάνει με την ειλικρίνειά μας. Ας δώσω ένα παράδειγμα, πολύ γρήγορο. Πριν από κάποια χρόνια είμαστε με την Παρασκευή της σύζυγός μου στην Τουρκία. Είμαστε λοιπόν με την Παρασκευή στην Τουρκία και πηγαίνουμε σε ένα μέρος που έχει μια υπαίθρια αγορά. Μπαίνουμε λοιπόν σε ένα μαγαζί με παπούτσια και αρχίζω να αστειεύουμε τώρα με το μαγαζάτορα. Δεν αστειευόμουν, σοβαρά μιλούσα και έλεγα ωραίο παπούτσι αυτό, ωραίο εκείνο, πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει το άλλο. Λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ, για 20 συνεχόμενα λεπτά, μπαίναμε σε μια διαδικασία και λογική, είναι ακριβό, πόσο κάνει τόσο, μου έλεγε ξέρω εγώ κάνει 60. Του λέω έχω πάνω μου μόνο 35. Μου λέει θα στα αφήσω 50. Λέω δεν έχω 50, έχω 35. Θα στα αφήσω ξέρω εγώ 40, 45 ευρώ. Μα του λέω έχω 35, δεν μπορώ να δώσω κάτι περισσότερο. Παράδειγμα τώρα τα ποσά. Μου λέει πάρε από τη γυναίκα σου 5 ευρώ και δώσ' μου 40 θα πάρεις. Του λέω κοίταξε ή θα μου τα αφήσεις 35 ή θα φύγω. Μου λέει δεν κατεβαίνω πιο κάτω. Καλά, εντάξει, του λέω δεν πειράζει, φεύγω. Και φεύγω και με κυνηγούσα από πίσω και μου λέει έλα, πάρ' το 30 ευρώ. Τώρα. Έτσι. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό για έναν άνθρωπο όταν του δίνουμε μια τιμή να είναι σίγουρος ότι αυτή είναι και η πραγματική τιμή. Άρα, ένα από τα κομμάτια τα οποία δοκιμάζει πάρα πολύ κάθε άνθρωπος ο οποίος μας λέει αυτό το προϊόν είναι ακριβό, ενδεχομένως ακόμη και αν δεν του φαίνεται ακριβό, να δοκιμάζει τα δικά μας περιθώρια για μια καλύτερη τιμή. Όλοι μας το έχουμε κάνει αυτό, ακόμα και σε περίοδους εκπτώσεων. Πάμε, κοιτάζουμε κάποια προϊόντα και μετά πηγαίνουμε σε εκπτώσεις και βλέπουμε το ίδιο προϊόν και έχει 10, 20, 30% καλύτερη τιμή. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, δύο πράγματα, την πίστη μας και την ειλικρίνειά μας. Okay, και πώς μπορούμε να το παλέψουμε αυτό για να μπούμε σιγά σιγά και στο κλείσιμο του live. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Ας πούμε, υποθέσουμε, δεν ξέρω πώς το σκέφτηκα αυτό το παράδειγμα, έτσι μου ήρθε τώρα, ότι έχετε ενοικιαζόμενα δωμάτια και σας παίρνει μια παρέα και σας λέει, ξέρετε, είμαστε 10 άτομα και θέλουμε να έρθουμε για Σαββατοκύριακο, θέλουμε να μας δώσετε δωμάτια κτλ. Και θα είμαστε πάρα πολύ μεγάλη παρέα κτλ. Ακούς εσύ ότι θα έρθουν 10 άτομα στα δωμάτια σου ή στο ξενοδοχείο σου και λες, οπ, εδώ είμαστε. Ε? Και τους δίνεις μια τιμή και μετά ακούς, είναι ακριβό, δεν υπολογίζαμε να δώσουμε τόσα πολλά χρήματα. Ε? Και εσύ προσπαθείς, ας πούμε, να κρατήσεις από την άλλη πλευρά τηλεφώνου τον κόσμο και να πεις, καλά, να δω τι μπορώ να σας κάνω, θα σας κάνω κάτι καλύτερο, ελάτε βρε παιδιά και θα τα βρούμε και όλα αυτά που μπορεί να πει κάποιος για να κερδίσει ένα πελάτη. Όμως, δύο είναι τα τινά. Ή θα πουλήσεις φθηνότερη υπηρεσία ή φθηνότερο δωμάτιο ή θα χάσεις τον πελάτη. Αν όμως έλεγες στον άνθρωπο αυτό που σου έλεγε ότι ξέρετε κάτι, είμαστε 10 άτομα και θα έρθουμε και τα λοιπά, του έλεγες κάτι του τύπου, δυστυχώς αυτή είναι η καλύτερη τιμή που μπορώ να σας κάνω, εντάξει, και έχετε περιθώριο μέχρι το Σάββατο να μου απαντήσετε γιατί η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν προλαβαίνω. Θα πρέπει να το δώσω κάπου αλλού. Αυτό είναι μία από τις τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για να κλείσει την πώληση. Μπορείτε να μπείτε στο blog μου, στα υπόλοιπα άρθρα που έχω γράψει αρκετά και να βρείτε κάποιες τεχνικές, κάποιο άρθρο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ποιο, μιλάει για τις τεχνικές που θα σας βοηθήσουν να κλείσετε έναν αναποφάσιστο πελάτη. Στο δικό μας το χώρο, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι κάπως έτσι ένας διάλογος. Ακριβό το προϊόν, λυπάμαι, δεν μπορώ να έχω μια καλύτερη τιμή. Θα πρέπει να μου πείτε αν σας ενδιαφέρει ή όχι, γιατί είναι σε προσφορά και η προσφορά τελειώνει στο τέλος του μήνα ή στο τέλος της εβδομάδας ή σε τρεις ημέρες. Ή είναι ένα limited edition προϊόν το οποίο εξαντλείται, ο κόσμος το ζητάει. Οπότε, αν θέλετε και πραγματικά σας ενδιαφέρει, καλό θα ήταν να το πάρετε τώρα. Άρα λοιπόν, είναι θέμα ναι μεν ψυχολογίας του πελάτη για το πώς μας συμπεριφέρεται, ναι όμως και δική μας ψυχολογία για το
με πόση αυτοπεποίθηση, και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, η αυτοπεποίθηση με την οποία θα αντιμετωπίσουμε τη συγκεκριμένη πρόταση. Άρα δεν θυμάμαι ποια κυρία μου το έγραψε ότι η δρόνη έχει άγχος και πάρα πολύ μεγάλο στρες. Δεν χρειάζεται καθόλου στρες, καθόλου άγχος, πιστέψτε με. Χρειάζεται απλά να κοιτάξετε τον άνθρωπο αυτό στα μάτια, να θυμάστε δύο πράγματα δοκιμάζει. Την πίστη σας στο προϊόν, ότι όντως αξίζει τα λεφτά του. Και δεύτερον, την ειλικρίνειά σας, ότι όντως δεν υπάρχει καλύτερη τιμή που μπορεί να κάνετε. Θέλω κλείνοντας να σας πω ένα πράγμα να θυμάστε. Πρώτον, η πρόταση είναι ακριβό, είναι πλέον μέσα στο DNA του πελάτη, λόγω της κρίσης, λόγω όλου αυτού που έχουμε περάσει όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, είναι στο DNA του πελάτη, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένα κομμάτι πίεσης, είναι ένας τρόπος, είναι το μοναδικό του όπλο. Δεν έχει άλλο όπλο ο πελάτης για να σας πιέσει για μια καλύτερη τιμή, έτσι. Και δεύτερον, το ποσό των χρημάτων που θα κερδίσετε είναι ανάλογο με το πόσο κατανοείτε τις ανάγκες της αγοράς στην οποία κινείστε. Δηλαδή, όσο πιο καλά και προσεκτικά ακούσουμε, τόσο καλύτερα και τόσο πιο πετυχημένα μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το οποίο κάνουμε. Αν βρήκατε ενδιαφέρον το συγκεκριμένο live, γράψτε μου μία αξιολόγηση στη σελίδα μου. Έτσι, πεδίο κριτικές εδώ στη σελίδα μου, μόλις κλείσει το live, αξιολόγηση, κάντε τη δική σας αξιολόγηση, γιατί η δική σας η άποψη μετράει και είναι το διαβατήριό μου για τους ανθρώπους που δεν με γνωρίζουν, να δουν ότι κάνουμε μια σοβαρή δουλειά εδώ και ότι δεν θα χάσει κάποιος το χρόνο του κοντά μας. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που είστε εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο blog μου σχετικά με τις πωλήσεις και στο κανάλι μου στο YouTube, μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά πράγματα αν είστε στο χώρο των πωλήσεων. Να σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά, να σας ευχηθώ ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και υπόσχομαι να είμαστε ξανά σύντομα μαζί. Πολλά φιλιά, να είστε καλά!